γιατί φύγατε από την εκλογική διαδικασία? Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις οι νόμιμες να γίνουν οι εκλογές. Η αντίθετη πλευρά υποστήριζε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ότι το ένα από τα ψηφοδέλτια που κατέβαινε προς τις εκλογές δεν τηρούσε ούτε καν τις τυπικές διαδικασίες. Δηλαδή, κανένας από το 15μελές συμβούλιο που κατέβηκε, εκτός τον κύριο Λέκα και τον κύριο Τσότο, εκτός από δύο άτομα, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, δηλαδή δεν ήταν μέλος του συλλόγου. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να γίνει, να έχει νόμιμη σύνθεση το ψηφοδέλτιο αυτό και εκ των πραγμάτων δεν το απεδέχτησαν οι συγκεκριμένοι που υιοθετούσαν το ψηφοδέλτιο, με αποτέλεσμα η άλλη πλευρά να αποχωρήσει. Οι εκλογές είναι παράνομες, δεν έγιναν εκλογές, απεχώρησε το ένα το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μου και το λόγο τον έχει τώρα η δικαιοσύνη. Αλλά πριν πάμε στο θέμα της δικαιοσύνης, θα κάνω μια μεγάλη δήλωση και με επίγνωση αυτό που λέω. Ο ηθικός αυτουργός όλης αυτής της διαμάχης στην πόλη έχει όνομα και λέγεται Μιχάλης Τσιχριτζής. Από μένα σήμερα αρχίζει ένας μεγάλος αγώνας. Όλοι θα πάνε στη θέση τους. Και το ξαναλέω, δεν ευθύνουν ούτε τα παιδιά που αγαπάνε την ομάδα, ούτε τα παιδιά που φωνάζουν, ούτε οι φίλοι, τίποτα. Ο ηθικός αυτουργός αυτής της διαμάχης, αυτής της διχόνοιας που δεν αφήνει την ομάδα να δει άσπρη μέρα είναι ο Μιχάλης Τσιχριτζής. Γιατί το λέγατε? Γεια σας.